εγώ Για τους εγώ καιρου είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για θέματα που αφορούν την καριέρα, για θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Είτε είναι πολύ καλή εβδομάδα και σχεδόν δεν νόμιζα ότι έλεγες άλλο ζώδιο. Όχι, είναι για τους εγώ καιρου. <laughs> Λοιπόν, σε θέματα επαγγελματικά, σε θέματα οικονομικά, μπορείτε να κάνετε τι επόμενε τρει μέρες και πολύ σημαντικέ συζητήσει ή να προκύψουν και κάποιε προτάσει ή γενικώ να προκύψει κάτι που αφορά τον οικονομικό τομέα και να πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση ενώ με τη βουλιά. Το Σαββατοκύριακο θέλει προσοχή σε μια προσωπική σχέση. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη απογοήτευση ή με τον σύντροφό σα ή με ένα φίλο. Εκεί η Αφροβίτη, σε αντίθεση με τον χρόνο, με κάποιο τρόπο σα φέρνει αυτό που λέμε σε επαφή με την πραγματικότητα, που μερικέ φορέ μπορεί να είναι πολύ σκληρή και να μην είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχετε εσεί στο μυαλό σα. Γενικά, θα αποφύγετε το Σαββατοκύριακο να κάνετε συζητήσει σε, σε προσωπικό επίπεδο. Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας εκμεταλλευτείτε τις. Νομίζω ότι μπορεί να πάει μια χαρά. Πάμε στου υδροχώου. Δυναμική αυτή την εβδομάδα. Ο Άρης είναι στο ζωδιό σα. Η γεννημένη τον Ιανουάριο και αυτό το τρίγωνο που κάνει με τον ήλιο μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε, να επιδιώξετε μία δυνατή συνεργασία ή μπορεί να έχετε και θετικέ προοπτικέ σε μία προσωπική σχέση. Μπορεί να υπάρχει ε, η προοπτική μια επισημοποίηση. Μπορεί να υπάρχει μια καινούργια δυνατή γνωριμία. Γενικώ φαίνεται ότι μπορεί να κυλήσουν πολύ καλά τα πράγματα για του γεννημένου τον Ιανουάριο. Η ε, γεννημένη κοντά στις 5, 6, 7 Φεβρουαρίου μπορεί να έχετε κάτι καλό επίσης σε θέματα που αφορούν την καριέρα και τα οικονομικά σας. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση με ένα ιδιαίτερα καλό οικονομικό πακέτο που να τη συνοδεύει. άρα. Θετικά τα νέα και εκεί, και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί το Σάββατο Κύριακο με αυτή την όψη Αφροβήτη Χρόνου. Φυσικά, όταν πηγαίνουμε σε κάθε όψη, θα την αναλύουμε πιο επιμελώ. Τώρα, σα δίνω την πρώτη γεύση. Προσεκτικά, με, ένα, με έναν στενό συνεργάτη, εκεί μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για του γεννημένου τέλο Γενάρη. Και πάμε στου ηχθεί που αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα μπορεί να δώσει νέα δεδομένα στα επαγγελματικά και μάλιστα α, μπορεί να υπάρχει μια καλή εξέλιξη και σε θέματα που μπορεί να αφορούν το σπίτι για τους γεννημένους το Φεβρουάριο κοντά στις 22, 23, 24 Φεβρουαρίου εσείς κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε τις επόμενες τρεις μέρες σε θέματα που μπορεί να αφορούν δουλειά και σε θέματα που μπορεί να αφορούν το σπίτι Οι γεννημένοι κοντά στις 6, 7, 8 Μαρτίου μπορεί να έχετε θετικά νέα σε ό,τι έχει να κάνει είτε με ένα ταξίδι, είτε με ένα μελλοντικό σχέδιο είτε ακόμα και με θέματα που μπορεί να αφορούν τις σπουδές και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί γεννημένοι κοντά στο τέλος Φεβρουαρίου το επόμενο Σαββατοκύριακο σε μια προσωπική σχέση ενδεχομένως είτε ερωτική είτε φιλική γιατί και εκεί μπορεί να βγουν στην επιφάνεια κάποια αγκάθια τα οποία θα πρέπει α, να αντιμετωπίσετε με έναν τρόπο αρκετά σοβαρό. Αυτά και για τους ηχθείς.